Ο Ανθούσης Δημήτρης, προπονητής, εργάζεται ως συνεταιριστικός υπάλληλος, δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Πλατανιά. Η Γιαννάκη Μαρία, δασκάλα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δουσού της ΑΣΜΕ της Ένωσης Γονέων Χανίων. Ο Κλονιζάκης Μιλτιάδης, πολιτικός μηχανικός, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Γονέων, γιος του πρώην δημάρχου και αγωνιστή του διδακτορικού κινήματος, Γιάννη Κλονιζάκη. Ο Μαρινάκης Αλέκος, πολιτικός επιστήμονας, μέλος του Γραφείου Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ και περιφερειακός σύμβουλος. Ο Ντουνιαδάκης Γιάννης, υποναύαρχος εν αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού. Η Παπαδάκη Χαριτίνη, φιλόλογος, εργαζόμενη στην ιδιωτική εκπαίδευση, δημοτική σύμβουλη, δημοτική σύμβουλος Σελήνου Καντάνου με τη λαϊκή συσπήρωση. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, σας καλούμε με ακόμα μεγαλύτερο πείσμα και αποφασιστικότητα να ρηχτούμε στη μάχη τις ημέρες που απομένουν. Σπίτι το σπίτι, άνθρωπο τον άνθρωπο, σε κάθε χωριό και γειτονιά, σε κάθε χώρο δουλειάς, να φτάσει παντού το αγωνιστικό ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Να θυμηθούμε τι κάναμε την τετραετία που πέρασε. Να θυμηθούμε ότι ήμασταν εκεί προστατεύοντας την υγεία του λαού. Να θυμηθούμε ότι παλέψαμε για ένα σχολείο που θα μορφώνει και δεν θα εξοντώνει. Να θυμηθούμε ότι ήμασταν εκεί υπερασπιζόμενοι τους αγώνες για το περιβάλλον, στα τοπόλια στην Κίσαμο, στο Έλος, στους Αρμένους των Αποκόρωνα, ενάντια στις επενδύσεις σε παρτένες περιοχές στα Φαλάσσερνα που θέλουν να φτιάξουν ξενοδοχείο μέσα στην Άμμο. Μόνο το ΚΚΕ και η λαϊκή συσπήρωση καταψήφισε τα εγκληματικά σχέδια των αστών. Να θυμηθούμε ότι ήμασταν στους χώρους δουλειάς, ότι στελέχοι και μέλη του κόμματός μας είναι απολυμμένοι επειδή δώσανε μάχες και υπερασπίστηκαν το δικαίωμα να δουλεύουν 8 ώρες εργασία τον 21ο αιώνα. Επειδή υπερασπιστήκαμε το δικαίωμα η μητέρα να μπορεί να βλέπει τα παιδιά της. Το ΚΚΕ ήταν εκεί, υπερασπιζόμενοι το εισόδημα της φτωχομεσαίας αγροτιάς στα μπλόκα του αγώνα στα μεγάλα χωράφια. Ήταν εκεί υπερασπιζόμενοι την κυριακάτικη αργία και στον ομοχανίων που θέλουν οι πολυεθνικές να καταργήσουν το εισόδημα των αυταπασχολούμενων ΕΒΕ. Συντρόφισσες και σύντροφοι, μπορούμε να τα καταφέρουμε γιατί μόνο ο λαός σώζει το λαό με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό. Καλή δύναμη και υγεία σε όλους. Θα νικήσουμε.